Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Γεωργία Δήμητρα Κοπούλου από το Μεγαλόπολη FM. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τόνια, και στον Αρκαδία 938 από τον Μεγαλόπολη FM. Γεωργία, θέλω να μας πεις λίγο από την αρχή τα πράγματα, να ξετυλίξουμε το κουβάρι από την αρχή αυτής της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, έχει κάνει τον γύρο της Ελλάδας αυτή η είδηση. Τόνια, σε αυτές τις υποθέσεις η αρχή έχει πάρα πολύ βάθος. Νομίζω ότι κατ' εμέ θα ήθελα πολύ σύντομα να μείνουμε σε δύο κομμάτια, στο ένα στα γεγονότα και στο άλλο στην κοινωνική προσέγγιση ενός τεράστιου προβλήματος, που δεν αφορά μόνο τη Μεγαλόπολη ή μια μικρή κοινωνία, αφορά ευρύτερα τα πράγματα και τα τεκτενόμενα. Τώρα, όσον αφορά τα γεγονότα, γιατί τα γεγονότα είναι γεγονότα. Ξημερώματα της Κυριακής, έχουμε διανύσει σχεδόν 30 και πλέον ώρες από το τραγικό γεγονός, περίπου στις 6 το πρωί, μία οικογένεια ξεκληρίστηκε με το χειρότερο τρόπο. Ο πατέρας, ο οποίος είναι κάτοικος Μεγαλόπολης, κατάγεται από τη Μεσσηνία, και ο σύζυγος στην περίπτωση αυτή, γιατί ο σύζυγος λειτουργήσε, ο σύζυγοκτόνος, για λόγους που ελέγχονται και ψάχνονται, πολλά ακούγονται και καταγράφονται, μετά από έναν ακόμη έντονο καυγά με τη σύζυγό του, η οποία πρέπει να σας πω ότι στην προσπάθεια εξελισσόμενου του καυγά βγήκε μέχρι και τα κάγκελα του σπιτιού, ζητώντας βοήθεια. Την αντελήφθησαν οι ιδιοκτήτες ενός ψιλικατζίδικου που είχε ήδη ανοίξει, ήταν περίπου 6 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η σύζυγος λοιπόν βγήκε μέχρι τα κάγκελα φωνάζοντας, τελικά δεν μπόρεσε ούτε να πάρει βοήθεια, τα πράγματα έγιναν πολύ γρήγορα από εκεί και μετά. Πυροβολήθηκε με κυνηγητή και καραμπίνα από τον σύζυγό της, ο οποίος έστρεψε μετά το όπλο στον εαυτό του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, πυροβολήθηκε δύο φορές. Αυτοπυροβολήθηκε δύο φορές. Η γυναίκα πέθανε ακαριαία. Ο άντρας, ο σύζυγος, οδηγήθηκε στο κέντρο υγείας της Μεγαλόπολης, που ουσιαστικά σε ελάχιστα λεπτά, σχεδόν με την άφηξή του στο κέντρο υγείας, κατέληξε κιόλας. Τραγικές φιγούρες όλη αυτή την ιστορία, τα δύο παιδιά αυτής της οικογένειας, μία κόρη 23 ετών, νέα κοπέλα, και ένας γιος 20 ετών, οι οποίοι βίωσαν μεν κόρη άμεσα το γεγονός, μιας και ήταν μέσα στο σπίτι, κλειδωμένοι βέβαια, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν γιατί είχαν κλειδώσει την πόρτα ο πατέρας. Ο δράστης είχε κλειδώσει την πόρτα της κουζίνας, Γεωργή, αν διαβάζω σωστά, και η κόρη βρισκόταν στο σαλόνι με το παιδί της, με κάποιο μικρό παιδί. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είχε κλειδώσει την πόρτα του δωματίου που ήταν η κόρη. Α, είχε κλειδώσει μέσα δηλαδή την κόρη του, για να μην μπορέσει να επέμβει. Για να μην μπορεί να επέμβει. Διάβασα κι εγώ σε κεντρικές αναφορές από διάφορα μιμία ότι ήταν η κλειδωμένη πόρτα της κουζίνας. Πολύ λίγη σημασία είναι, όπως και να έχει μια κλειδωμένη πόρτα, σημαίνει ότι υπήρχε βούληση να απομονωθεί από τους υπολείπους ο σύζυγοκτόνος για να προβεί στο ό,τι προέβει. Το έφερε η τύχη και η ώρα, η ένταση και η απόγνωση και η απελπισία. Πάντως, σαφώς μια κλειδωμένη πόρτα δηλώνει ότι υπήρχε βούληση και θέληση από τον συγκεκριμένο δράστη να απομονωθεί ή να μην αφήσει περιθώρια επέμβασης. Και, και το σημαντικό στοιχείο, Γεωργία, είναι ότι η 23χρονη κόρη βρισκόταν στο σπίτι και γι' αυτό και τώρα που μιλάμε είναι και σε κατάσταση σοκ και προσπαθούν οι ειδικοί να την συνεφέρουν, γιατί έζησε από κοντά όλο αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, δολοφονία, όπως θέλεις πες το. Τόνια, εδώ μπαίνουμε στο δεύτερο σκέλος. Στο δεύτερο σκέλος, το οποίο αφορά όλους μας. Διότι κατ' εμέ έχουμε συζητήσει και κατηδίαν οι δυο μας και δημοσιογραφικά αλλά και ανθρώπινα για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι το μοναδικό, έτσι. Να πούμε ότι είναι σε μια μικρή κοινωνία που δεν έχει ξαναβιώσει κάτι αντίστοιχο. Όμως δεν είναι το μοναδικό. Έχουν αυξηθεί θεαματικά πλέον τα βία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, και δεν το λέω εγώ και εσύ, το λένε οι στατιστικές, το λένε τα αστυνομικά δελτία που παραλαμβάνουν. Και τα επίσημα στοιχεία από την αστυνομία, σωστά. Που παραλαμβάνουμε κάθε μέρα στα ΜΜΕ και μάλιστα σε ηλικίες των 50, 60, 70 μέχρι και 80 ετών. Σε ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι θα έπρεπε να βρίσκονται σε μια ηλικία που θα έπρεπε η ζωή να έχει ηρεμήσει τα πράγματα και να τους οδηγήσει σε μια πιο ψύχρεμη διαχείριση.
Μην ξεχνά, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάλι πυροβολισμού στη Μεσσηνία από ένα 78χρονο σε έναν 73χρονο. Καθημερινά και σήμερα πάλι περιστατικό που 50χρονο πυροβόλησε δύο ημεδαπού. Βλέπουμε συχνά λοιπόν τέτοια περιστατικά βία που καταλήγουν σε ακραίε καταστάσει και αυτό, Γεωργία, που εμένα με προβληματίζει. Το να σηκώνουν πιστόλια και καραμπίνε και να πυροβολούν συγγενεί, φίλου, συγχωριανού, γνωστού, αγνώστου. Είναι κάτι λοιπόν, Τόνια, που πρέπει να το δούμε. Γιατί δεν φτάνει ένας άνθρωπος εκεί ξαφνικά μέσα σε μία μέρα. Και δεν είδα να καταγράφονται πολλά περί θεμάτων ζήλιας, πάθους. Νομίζω ότι πλέον ένα ζευγάρι το οποίο έχει διανύσει 20 και 30 χρόνια μαζί και είναι ένα ζευγάρι οικογένειας με παιδιά 20 και 25 χρονών έχει φύγει κατά πολύ από το κομμάτι του πάθους. Είναι και πολύ... είναι και λεπτομέρειες που δεν μπορεί να τις γνωρίζει κανείς. Ναι. Μόνο το αναφέρω διότι είδα δημοσιεύματα ειδικά σε... Ότι μεγάλα, σε μεγάλα μιμιέ ζήλια, που ίσως πολλές φορές προσεγγίζονται. Ναι. Προσεγγίζονται τα πράγματα λίγο πιο, ας πούμε, εύκολα στις κουβέντες. Όμως εγώ θα ήθελα και στην εκπομπή σου, καλό θα ήταν να το βάλεις αυτή την παράμετρο που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Δεν μπορεί να είναι πλέον συμπτώσεις όλα αυτά τα περιστατικά, έτσι δεν είναι? Που γίνονται σε καθημερινή βάση, όπως είπες, Γεωργία. Ένα ακόμα όμως πράγμα που εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ και το έχουμε συζητήσει, είναι το κομμάτι της κοινωνίας. Σε μικρές κοινωνίες, λοιπόν, ακούμε μετά από τέτοια περιστατικά ότι οι γείτονες είχαν ακούσει κάτι, ήξεραν για τους συνεχείς καυγάδες. Μπορεί εκείνη την ημέρα να άκουσαν ένα πολύ έντονο καυγά, αλλά βλέπουμε ότι διστάζουν να ενημερώσουν ίσως την αστυνομία, να προχωρήσουν σε κάποιες κινήσεις που ίσως να έσωζαν μετέπειτα καταστάσεις. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Πάμε πάλι με την ίδια προσέγγιση που έκανα και πριν, Τόνια, στα γεγονότα και στην εμβάθυνση. Όντως, ήταν ένα σπίτι, μια οικογένεια που είχε εντάσεις. Είχε φωνές, είχε καυγάδες, οι οποίοι είχαν ακουστεί και είχαν καταγραφεί στις αισθήσεις των περίοικων. Αναφέρεται ότι ο συζυγοκτόνος, ο δράστης, ο οποίος είναι και νεκρός πλέον και αυτός ο άνθρωπος, ότι κατά καιρούς μάλιστα έλεγε κάποια πράγματα που αφορούσαν την οργή του και την εξέφραζε με κάποιο έτσι, ας πούμε, με μια βίαιη πρόθεση. Όμως, θα επανέλθουμε πάλι στην εμβάθυνση του θέματος και θα πούμε ότι αυτό ποιος από εμάς δεν το έχει βιώσει στο περίγυρό του. Πόση σημασία δίνουμε? Πόσο πολύ ακριβώς μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι όντως κάποιος έχει περβεί τα όρια? Και δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά εννοεί αυτά που λέει. Γιατί πολλές φορές πάνω στην ένταση θα υποθούν σίγουρα και κάποιες βαριές κουβέντες, αλλά κανείς δεν τα παίρνει τόσο σοβαρά, γιατί όπως είπες και εσύ, Γεωργία, δεν μπορεί να ξέρει κάποιος σε τι σημείο βρίσκεται, σε τι ψυχολογικό σημείο βρίσκεται ο χ δράστης ενός τέτοιου περιστατικού. Γεωργία, εμείς να ευχηθούμε... Τόνια, να... εάν μου επιτρέπεις, ναι, δευτερόλεπτα, και επειδή ξέρω και την ευαισθησία σου, γιατί έχουμε μιλήσει όπως είπα και πριν, αυτή η ιστορία μακάρι να μπορούσε να δώσει ένα καλό, αν μπορούσε να δώσει ένα καλό κομμάτι στην κοινωνία, σαν γεγονός και αστυνομικό δελτίο θα καταγραφεί, θα περαστεί 1, 2, 3 μέρες. Η τραγική εξέλιξη των πραγμάτων θα στιγματίσει τα παιδιά, σωστά, σε όποιο επίπεδο, και η λυπή, η σκληρή πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι μένουμε άπαντες με οποιαδήποτε ιδιότητα και οπτική σε αυτά τα θέματα για ελάχιστες ώρες ή μέρες. Αν μπορούσε να δώσει αυτή η πραγματικά τραγική ιστορία κάποιο μήνυμα στην κοινωνία της Μεγαλόπολης, της Τρίπολης, της Αρκαδίας, της Ελλάδας, είναι ότι βρισκόμαστε πια σε ένα σημείο που η καθημερινότητα έχει οξύνει τις αντιδράσεις μας και ταυτόχρονα έχει σχεδόν ισοπεδώσει τις αντιδράσεις μας προς τους άλλους, έχει οξύνει προς τον εαυτό μας. Έχουμε απομονωθεί, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε πράγματα ούτε που αφορούν εμάς ή και τους γύρω, και αυτή ακριβώς η περιπλεγμένη κατάσταση που αφορά τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα εργασιακά, τα οικογενειακά, τα συναισθηματικά, τα πάντα, έτσι. Ίσως είναι που να δίνει και τις αιτίες σε όλα αυτά τα περιστατικά που σωστά είπαμε πριν και το γνωρίζεις και καλά κάνουμε και το λέμε, που δεκάδες πλέον αυξάνονται βίαιων συμπεριφορών. Ίσως όλα αυτά θα πρέπει να μας δώσουν σε όλους μας και μία αφορμή να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντι σε κάποια πράγματα και να προσπαθήσουμε λίγο να βρούμε και το ρυθμό μας. Γιατί με όλα αυτά που γίνονται, όπως είπες και εσύ, Γεωργία, οικονομική κρίση, τα καθημερινά προβλήματα, κάπου έχει χαθεί η μπάλα, να το πω τόσο απλά λοιπόν. Και καλό θα ήταν να αναθεωρήσουμε και να μπορέσουμε να τα δούμε όλα λίγο πιο ψύχρεμα. Νομίζω ότι αυτό λείπει, η ψυχραιμία και η γαλήνη. Και γι' αυτό είπα και πριν, τουλάχιστον αφού προσεγγίζεις και καλά κάνεις την εκπομπή σου, ας μένουμε λίγο και στο κομμάτι που έχει πραγματικά σημασία και ωφέλεια για την κοινωνία. Γιατί ίσως την επόμενη φορά σε ένα αντίστοιχα δύσκολο τέτοιο θέμα
Εάν αφυπνιστεί ο γείτονας, ο συγγενής, ο οποιοδήποτε, πιθανόν να δοθεί παρηγοριά και στήριξη σε ανθρώπους που τους σωθεί οποιαδήποτε καθημερινότητα στο να υπερβούν όρια. Γιατί σίγουρα αν ακούσουμε ένα πρόβλημα μπορεί και με μια απλή συμβουλή να καταφέρουμε να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ για την παρέμβαση και να ευχηθούμε να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για κάτι τόσο δυσάρεστο. Να έχουμε μόνο ευχάριστα να λέμε. Να είσαι καλά, Τόνια, το γεγονός ήταν σκληρό. Είναι σίγουρο ότι ενδιαφέρει τον οποιονδήποτε. Σημασία έχει μέσα από αυτές τις τραγικές καταστάσεις να μπορεί η κοινωνία να έχει έστω μια μικρή εσωτερική για μένα ωφέλεια προς αποφυγή αντίστοιχων πραγμάτων όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν, έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι, Γεωργία. Καλό σου απόγευμα. Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά.